Βάζει το θερμόμετρο η Τουρκία αρχίζοντας τα αντίμετρα που προανήγγειλε ο Τσαβούσογλου. Στέλνει δύο φρεγάτες και ένα υποβρύχιο ανοιχτά της Κύπρου για να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα του West Capella. Η επόμενη αποστολή του Μπαρμπαρός είναι η Μόρφου, απειλεί ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, επικαλούμενος στα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας. 37 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Στο προσκήνιο ξανά το θέμα αγωγού Ισραήλ-Τουρκίας. Επιταχύνονται οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία. «Μη με αναγκάσετε να επιλέξω», δηλώνει ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ. Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις ο Γιώργος Λακοτρύπης. Ιστορική στιγμή στα χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας ο φάκελος της Κύπρου. Ειδική συνεδρία της Βουλής στην παρουσία Αναστασιάδη. «Δεν φέραμε μόνο χαρτόκουτα, φέραμε μνήμες και πάθη», δήλωσε ο Νικόλαος Βούτσης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Πράξη κάνει τις απειλές η Τουρκία, καθώς έβγαλε τσάρκα, φρεγάτες και υποβρύχιο. Μάλιστα, δεν μένει μέχρι εδώ, καθώς εκτοξεύει και νέες απειλές. Υπάρχουν και εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο ευρύτερα εδώ στην περιοχή. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Είναι μαζί μας ο Νικόλας Ζανέτος, αρχισυντάκτης του alphanews.live. Καλό σου μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, λοιπόν, η Τουρκία στέλνει δύο φρεγάτες και ένα υποβρύχιο στην περιοχή. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι η μία φρεγάτα πλέει περίπου 10 ναυτικά μίλια από το West Capella αυτή την ώρα. Υπάρχει ακόμα μία που είναι εντός της ΑΟΣ, αλλά δεν έχει προσεγγίσει την πλατφόρμα. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία, τουλάχιστον επί του παρόντος, όπως έχουν τα πράγματα στο κράτος. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι πρόκειται, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του Υπουργείου Άμυνας, περί επίδειξης ισχύως από μέρους της Άγκυρας που θέλει να δίνει το παρόν της στην περιοχή και να αστυνομεύει, δείχνοντας ότι ελέγχει τα πάντα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Παρακολουθούνται στενά οι δραστηριότητες υδρογοναθράκων της ελληνοκυπριακής διοίκησης, λέει η ανακοίνωση, οι οποίες διεξάγονται μονομερώς στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβλέποντας τα πραγματικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Είναι η ίδια ρητορική που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, τον Berat Albayrak, ο οποίος, μιλώντας σε οικονομικούς διευθυντές εφημερίδων στην Άγκυρα, επικαλέστηκε τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και απείλησε ότι τον Μπαρμπαρός, που έχει ολοκληρώσει, όπως είπε, την αποστολή του στην Αμόχωστο, θα συνεχίσει πλέον στην περιοχή της Μόρφου. Πάντως, αν μπορούμε να δούμε και το σχετικό χάρτη που είδαμε προηγουμένως, είναι ανοιχτά της Μόρφου το Μπαρμπαρός. Ναι. Βεβαίως έχει κατεύθυνση, σύμφωνα πάντα με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, το Marine Traffic, το λιμάνι της Προύσας. Θα πρέπει να αναμένουμε κατά πόσο θα παραμείνει εκεί ή αν όντως έχει κατεύθυνση ακριβώς στο τουρκικό λιμάνι. Αν μείνει πάντως, όπως μαθαίνουμε, θα υπάρξει κίνηση από μέρους της Δημοκρατίας, δηλαδή αν πραγματοποιεί έρευνες θα καταγγελθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί εκεί θεωρείται πως παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους. Μάλιστα. Υπήρξε και μία αντίδραση από τον Χριστόφορο Φωκαΐδη, ο οποίος καθησυχάζει, Νικόλα. Ακριβώς. Είπε ότι πρόκειται για αναμενόμενες κινήσεις από μέρους της Τουρκίας. Δεν πρέπει να μας ανησυχούν, είπε. Υπογράμμισε ότι η Εθνική Φρουρά παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά είπε ότι δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον η αναπαραγωγή κλίματος έντασης. Μάλιστα. Τώρα είχαμε και 37 παραβιάσεις του ελληνικού FIR, Νικόλα. Φαίνεται ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί και στο Αιγαίο και στην περιοχή. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξεφύγουν τα πράγματα και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, εδώ στη Λευκωσία μας λένε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον επί του παρόντος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε. Μαζί μας και ο πολιτικός μας συντάκτης Ιάκωβος Ιακώβου. Ιάκωβε, καλό σου μεσημέρι και σένα. Καλό μεσημέρι. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο επίπεδο εξελίξεων που μας βγήκε και σαν αγκάθι στην όλη διαδικασία του γεωτρητικού προγράμματος. Ένα φλερ της Τουρκίας με το Ισραήλ για τον αγωγό, ο οποίος θα συνδέει τις δύο χώρες. Ένα project το οποίο ήταν εκεί και το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με όσα είδαμε στην τριμερή για τον East Med. Ακριβώς. Οι δύο χώρες φαίνεται πως βάζουν μπρος και επιταχύνουν τις συνομιλίες μεταξύ τους προκειμένου να
ολοκληρωθεί η συμφωνία και να καταλήξουν στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου που να συνδέει τις δύο χώρες. Ενδεικτικές και αναφορές του Ισραηλινού Υπουργού Ενέργειας Γιουβάλ Στάινιτς από την Κωνσταντινούπολη, όπου παρευρέθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα, ο Ισραηλινός Υπουργός ανέφερε πως η ενέργεια είναι ένα σημαντικό θέμα στην διαδικασία ομαλοποίησης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και πως πριν το τέλος του 2017 ο Τούρκος ομολογός του Μπεράτ Αλμπαϊράκ θα βρεθεί στο Ισραήλ προκειμένου να κλείσει συμφωνία για τον αγωγό. Η εξέλιξη έρχεται, όπως είπες ακριβώς, ένα μήνα μετά την πανηγυρική σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Ίστμετ, γνωστό στο Ίστμετ, το μεγάλος υποθαλάσσιος αγωγός που θα συνδέει, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι πως ο Γιουβάλ Στάινιτς ανέφερε πως η χώρα του διενεργεί εντατικές συνομιλίες για δύο σημαντικά έργα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Το ένα είναι αυτό με την Τουρκία και ο άλλος ο Ίστμετ. Εάν με ρωτάτε για την δική μας προτεραιότητα, εγώ θεωρώ σημαντικά και τα δύο έργα. Μην με αναγκάσετε να επιλέξω, ήταν η αναφορά του. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις, θα τα δούμε και στην συνέχεια πώς αντιδράει η Λευκωσία επ' αυτού, Ιάκωβε. Αν θέλεις, μία πληροφόρηση που είχαμε σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική. Λένε πως βάσει και με την επίσημη ενημέρωση που είχαν από το Ισραήλ, τα όσα μεταδίδονται από τα μέσα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Λακοτρίπη σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας. Θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε να δούμε τα τεχνικά ζητήματα. Ολοκληρώνονται οι προκαταρκτικές εργασίες στο τεμάχιο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ και πλέον είναι θέμα χρόνου το West Capella να τρυπήσει τον Ονυσίφορο. Ο Υπουργός Ενέργειας επισημαίνει ότι αν ανακαλυφθεί κοίτασμα, αυτό δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερο του Αφροδίτη. Το γεωτρύπανο έχει σταθεροποιηθεί. Θέμα ορών η έναρξη της γεώτρησης στο στόχο Ονυσίφορος. Το West Capella τρέχει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε σύντομα να κατεβάσει το τρυπάνι του στον πυθμένα του οικοπαίδου 11 και να πιάσει δουλειά. Κρίνεται πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι η πρώτη αυτού που ονομάζουμε δευτέρου κύκλου ερευνητικών γεωτρήσεων στην ΑΟΣ μας. Υπενθυμίζω ότι ο πρώτος κύκλος ήταν εκείνος που επέφερε την ανακάλυψη του Αφροδίτη. Πάντως, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε σήμερα στη Βουλή ότι εάν ανακαλυφθεί κοίτασμα, τότε αυτό δεν αναμένεται να είναι μεγάλο και θα κυμαίνεται στα μεγέθη της Αφροδίτης. Και προχωρούν με τους απαραίτητους ελέγχους ή και διάφορες προμήθειες που χρειάζονται σε μηχανήματα ή σε άλλον εξοπλισμό. Πώς όμως πραγματοποιείται μια γεώτρηση? Όταν το τρυπάνι κατέβει στον πυθμένα της θάλασσας, αρχίζει η περιστροφή και παράλληλα η άντληση λάσπης από τη δεξαμενή και η διοχέτευσή της σε υψηλή πίεση μέσα στη διατρητική στήλη. Εκτοξεύεται από ειδικές οπές και στόχο έχει να ψύχει το τρυπάνι που θερμαίνεται λόγω της τριβής, να σπρώχνει τα θρήματα στην επιφάνεια και να εμποδίζει άλλα υγρά να εισχωρούν. Η πρόοδος της γεώτρησης γίνεται με τη συνεχή προσθήκη νέων διατρητικών μερών. Αφού διατηρηθούν κάποιες εκατοντάδες μέτρα με τη μεγάλη διάμετρο, γίνεται εξαγωγή της στήλης και η ανοιχτή τρύπα σωληνώνεται. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό τη συγκράτηση των τυχωμάτων της γεώτρησης. Μόλις η γεώτρηση φτάσει στο βάθος που προγραμματίζεται για την κάθε φάση, τοποθετούνται σωλήνες στο φρεάτιο και στη συνέχεια γίνεται τσιμέντωση. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσει η γεώτρηση με ασφάλεια στο επιθυμητό βάθος. Όταν η γεώτρηση ολοκληρωθεί, γίνεται εγκατάσταση μιας κεφαλής ώστε να σφραγιστεί το πηγάδι. Στη Τουρκία άρχισε η μεγάλη φιέστα του Ερντογάν για την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Οπαδοί της κυβέρνησης βγήκαν στους δρόμους για να δηλώσουν τη στήριξή τους στον Τούρκο πρόεδρο την ώρα που οι συγγενείς θυμάτων ζητούσαν τη θανατική ποινή για τους πραξικοπηματίες. Ακόμη και με στολές γενίτσαρων, οι Τούρκοι βγαίνουν στους δρόμους για τη συμπλήρωση ενός έτους από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει διαλόγους από την επιχείρηση κατά του Ταγί Περντογάν στη Μαρμαρίδα. Το τουρκικό ναυτικό ενημερώνεται. Στείνουν αγχώνες. Οι οικογένειες των θυμάτων του πραξικοπήματος συγκεντρώνονται έξω από τα δικαστήρια που μεταφέρονται συλληφθέντες και ζητούν θανατική ποινή.
Bu o hal olmamış olsaydı bu kadar rahat, bu kadar huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. Παιδιά κρατούν τουρκικές σημαίες περιμένοντας τον Ταγί Περντογάν. Το μόνο που ενδιαφέρει τον Τούρκο πρόεδρο, γράφει ο Guardian, είναι το προσωπικό του όφελος και υπογραμμίζει ότι χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια μέσα με τον Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά μόνο για να αυξήσει τη δύναμή του και σε καμία περίπτωση για το καλό της χώρας. Όχι, είπε η Ουάσιγκτον σε τουρκική εταιρεία που ήθελε να αναρτήσει πανό σε διάφορα σημεία, καλώντας σε εκδηλώσεις για την επέτειο. Για απαράδεκτη κίνηση κάνει λόγο η Άγκυρα. Την προσοχή των Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται στην Τουρκία εφιστά η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας τους να αποφεύγουν τα πολυσύχναστα σημεία υπό το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το πραξικόπημα. Την οργή του Ερντογάν έχει προκαλέσει μια ταινία στην Τουρκία, η οποία αλλάζει όλα όσα έγιναν τη νύχτα του πραξικοπήματος. Το φιλμ «Το πραξικόπημα» στέφεται από επιτυχία και ο Τούρκος πρόεδρος δολοφονείται. Αμέσως μετά την προβολή του τρέιλερ της ταινίας, ο σκηνοθέτης, όπως ήταν αναμενόμενο, συνελήφθη. Ένα περίστροφο στον κρόταφο του Ερντογάν και όλα τα μέλη της οικογένειάς του νεκρά στο ξενοδοχείο στη Μαρμαρίδα. Από τη σύζυγό του Εμινέ μέχρι το γιο του Μπιλάλ και το γαμπρό του Μπεράτ είναι όλοι τους χτυπημένοι από τις σφαίρες πραξικοπηματιών. Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η Αφύπνιση» αλλάζει το ρου της πολιτικής ιστορίας. Το πραξικόπημα της 16ης Ιουλίου 2016 στέφεται από επιτυχία με τον θάνατο του ίδιου του Ερντογάν. Στην εξοργιστική για την τουρκική κυβέρνηση ταινία του σκηνοθέτη Αλή Αφτζή, η αφήγηση όσων εκτυλίχθηκαν είναι τελείως διαφορετική από την εξέλιξη των γεγονότων εκείνης της νύχτας, αλλά και τις βουλές του Ερντογάν, του οποίου η φωνή ακούγεται να διαβάζει ένα αγαπημένο του ποίημα, εκθιάζοντας τις προσπάθειες των ανδρών του να διωχθούν οι πραξικοπηματίες. Ένα στρατιωτικός δίνει τη χαριστική βολή ακόμη και στους πιο στενούς του συνεργάτες, όπως τον Ιμπραήμ Καλίν, τον εκπρόσωπο τύπου του Τούρκου Προέδρου. Το κάστινγκ του φιλμ είναι εξαιρετικό. Η ομοιότητα των ηθοποιών, από τη σύζυγό του Εμινέ μέχρι το γιο του Μπιλάλ, το γαμπρό του Μπεράτ, αλλά και τον στενό του συνεργάτη Καλίν, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ, ο Ερντογάν διατάζει τη σύλληψη του σκηνοθέτη του Αλή Αφτζή για διασυνδέσεις με το κίνημα του Γκιουλέν. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ο σκηνοθέτης είναι επίσης παραγωγός μιας κινηματογραφικής αγιογραφίας του Ερντογάν με τίτλο «Ο Αρχηγός». Η ταινία που είχε προβληθεί ανήμερα των γενεθλίων του Ερντογάν στις 26 Φεβρουαρίου έβριθε προπαγανδιστικών μηνυμάτων για τον καλό και θρησκευόμενο λαό της Ανατολίας που νίκησε το βάναυσο, φαύλο και κοσμικό κατεστημένο της Τουρκίας χάρη στον Ερντογάν, τον τολμηρό, γενναίο και ανυπότακτο ηγέτη του τουρκικού κράτους. Πάμε τώρα στην Βουλή και την Άσια Ιωάννου, καθώς έχουμε την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας και όπως αναμένεται, σημαντικά νομοσχέδια βρέθηκαν ενώπιον του σώματος. Άσια Ιωάννου, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Με 44 νομοσχέδια πέφτει σήμερα η αυλαία της Ολομέλειας της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές. Να πούμε ότι η Ολομέλεια βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως το νομοσχέδιο έτσι που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής είναι αυτό της Δημιουργίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο πέρασε ομόφωνα από την Ολομέλεια. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος μετά το τέλος της ψηφοφορίας χαιρέτησε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και τόνισε ότι η ναυτιλία υπολογίζεται ότι συνεισφέρει στην οικονομία της Κύπρου γύρω στο 7% του ΑΕΠ της χώρας. Ενώ το Υφυπουργείο αναμένεται 1η Μαρτίου 2018 να λειτουργήσει. Να πούμε επίσης, Κωνσταντίνο, ότι έκπληξη προκάλεσε και το νομοσχέδιο κατάργησης της μονάδας αποκρατικοποιήσεων και της νομοθεσίας για την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και δημόσιας περιουσίας. Το νομοσχέδιο πέρασε με 26 ψήφους υπέρ και 24 εναντίον, με αποτέλεσμα η μονάδα αποκρατικοποιήσεων να καταργείται. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάση. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, θα τα δούμε στα υπόλοιπα μας δελτία. Ιστορικές στιγμές, μία μέρα πριν τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος, σημαντικό υλικό από το φάκελο της Κύπρου παραδόθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τη Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε το πρωί ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, ενώ αυτή την ώρα ο Νικόλαος Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, συναντάται με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στο Προεδρικό, θα δούμε τις εξελίξεις με την Κωνσταντίνα Νεοφύτου. Ήταν προηγουμένως στην Βουλή, ενώ τώρα βρίσκεται εκεί για την συνάντηση. Κωνσταντίνα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς στις 12, στην ώρα του, όπως ήταν προγραμματισμένο, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκολαος Βούτσης, έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Όπως είπες και εσύ, προηγήθηκε η ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, όπου στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώην Προέδρων, του Αρχιεπισκόπου, του τέος Προέδρου της Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου, του Βάσου Λυσαρίδη, υπουργών και άλλων επίσημων παραγόντων, έγινε η επίσημη παραλαβή του φακέλου της Κύπρου. Μιλώντας από το βήμα της ειδικής συνεδρίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Σιλούρης, τόνισε πως η απόφαση και η σημερινή τελετή επισφραγίζουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο μια ιστορική αναγκαιότητα και κλείνει ένα ηθικό χρέος. Η σημερινή ημέρα, πρόσθεσε, είναι ιστορική για κάθε πολίτη και η Βουλή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραδώσει στους πολίτες της χώρας την αλήθεια που αποτελεί αναφέρετο δικαίωμά τους. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Δημήτρη Σιλούρη και να επανέλθουμε. Βεβαίως. Η παραχώρηση του υλικού που παραλαμβάνουμε σήμερα και η ηλυμένη απόφαση για την αποστολή και των υπόλοιπων συμπληρωματικών φακέλων στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα βήμα που θα φωτίσει και θα αποκαλύψει σκοτεινές ή ελάχιστα φωτισμένες πτυχές στο προσκήνιο και παρασκήνιο της κυπριακής τραγωδίας. Παράλληλα, τερματίζεται έτσι μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων και συντελείται μια επιβαλλόμενη, ιονή, ηθική και εθνική αποκατάσταση προς τον κυπριακό λαό. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Σιλούρη, Κωνσταντίνα, τι ανέφερε ο Νικόλαος Βούτσης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων από την πλευρά του δήλωσε πως νιώθει τιμή, συγκίνηση και τεράστια ευθύνη που κλείνει μια μεγάλη εκκρεμότητα πολλών χρόνων, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως δεν φέραμε μόνο χαρτόκουτα, φέραμε μνήμες, φέραμε πόνο, φέραμε αλύτρωτες θυσίες και αυτό είναι που κάνει το περιεχόμενο των 11 κυβωτίων τόσο σημαντικό. Η σημερινή πράξη, πρόσθεσε, είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να δούμε και ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε ο Νικόλαος Βούτσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Αν προκύψει οτιδήποτε σε σχέση με την συνάντηση, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Πράγματι, όσο και αν επιμένει κανείς, καθώς περνάνε τα χρόνια, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κάποιες εμβληματικές φράσεις σιγά σιγά μπαίνουν κάτω από την αχλή και από το πέπλο της διαδρομής και ξεθοριάζουν. Έτσι, η σημερινή μας πράξη από κοινού νοηματοδοτεί σύγχρονα, θα έλεγα, με ένα σύγχρονο τρόπο και αφορά και τις νέες γενιές, τα παιδιά μας, νοηματοδοτεί, αυτό το δεν ξεχνώ, ακριβώς σαν μια πράξη ιστορικής συνέχισης, ανασύστασης της ιστορικής συλλογικής μνήμης, αν θέλετε και βοήθειας για την οπτική για το από εδώ και πέρα σε σχέση ακριβώς με την επίλυση του εκκρεμούντος ζητήματος. Ενεργειακά και κυπριακό θα συζητήσουμε στην συνέχεια. Είναι μαζί μας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Πρόδρομος Προδρόμου. Καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε. Και από το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλο, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας Χρήσης Παντελίδης. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι από τις σκληρές αναφορές οι οποίες ακούγονται από πλευράς Νικόλα Παπαδόπουλου, Δημοκρατικού Κόμματος και άλλων κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έχει δώσει όλα και αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει είναι οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση στο Κυπριακό, αλλά και μια Τουρκία η οποία από ό,τι φαίνεται δείχνει τα δόντια της. Κύριε Κωνσταντίνου, ξέρετε εσείς να έχει γίνει κάποια συμφωνία για το Κυπριακό και την έχουμε χάσει? Πού τα δώσαμε δηλαδή, χωρίς να γίνει συμφωνία? Αυτά είναι εικασίες, σπερμολογίες σε μια συζήτηση που εμένα, ξέρετε τι μου θυμίζει, να το θυμίσουμε τώρα αν μου το επιτρέπετε. Αυτοί οι ίδιοι δεν έλεγαν ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει θυσιάσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς? Αυτές τις μέρες πώς νιώθουν? Δεν έχω ακούσει, ξέρετε, λάθος εκτιμήσεις μπορεί να γίνονται, είναι αναπόφευκτο στην πολιτική. Αλλά δεν ακούσαμε καμιά φορά
να διορθώνονται κάποιες λάθος εκτιμήσεις. Μήπως αυτά που μας λένε ότι θα προτείνουν και στρατηγική τα έχουν χτίσει πάνω στις λάθος εκτιμήσεις, γιατί η εκτίμησή τους ήταν ότι αυτός ο κάκιστος πρόεδρος Αναστασιάδης έχει θυσιάσει την ενεργειακή προοπτική της Κύπρου για να κάνει διαπραγματεύσεις. Και βλέπουμε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση και λεπτομέρειες, γιατί όσο λιγότερα λέμε για τα ενεργειακά και όσο περισσότερα γίνονται στην πράξη, τόσο το καλύτερο. Η απάντηση στους ισχυρισμούς αυτούς είναι ότι η διαπραγμάτευση που έγινε και δυστυχώς δεν απέδωσε, και όλοι γνωρίζουμε γιατί δεν απέδωσε, έφερε την Τουρκία. Την Τουρκία που κατέθεται έγγραφα στο Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι κλειπούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, να διεκδικεί πεισμόνος τις εγγυήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η ίδια διέψευδε αυτόν, Τουρκία. Αλλά το σημαντικό είναι το ότι φτάνουμε στον πυρήνα του κυπριακού ζητήματος, με τη συνδρομή, τη στήριξη και τη συμπαράσταση της Ελλάδας. Και αυτό να το δουν και κάποιοι οι οποίοι κατά καιρούς γύρευαν ένθεν και ένθεν να σπείρουν ζυζάνια στη σχέση Αναστασιάδη Προεδρικού της Κύπρου με τον Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών. Εν πάση περιπτώσει, η διαπραγμάτευση έφτασε να έχουμε την Τουρκία στο τραπέζι. Είδαμε ότι κατά κύριο λόγο η συζήτηση έγινε Τσαβούσογλου Αναστασιάδης. Να έχει μπει ο δάχτυλος επί των τύπων των ύλων, να λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι ο στόχος είναι στο τέλος να γίνει η Κύπρος ένα κανονικό κράτος. Αυτά είναι αρκετά. Όχι βέβαια από την ώρα που δεν έχουμε το ζητούμενο, αλλά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο στρατηγικό στόχο, που είναι μια συμφωνία για λύση του Κυπριακού και κατάργηση της κατοχής. Και από εκεί και πέρα να αξιοποιούμε, να συνεχίσουμε με μια πολιτική της ευθύνης, με σύνεση και μέτρο αλλά και αποφασιστικότητα, να αξιοποιούμε τα ρίσματά μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παντελίδη. Κύριε Κωνσταντίνου, θα αρχίσω με το ενεργειακό κομμάτι της συζήτησης και να πω και να απαντήσω και στον κύριο Προδρόμου ότι απόλυτη ικανοποίηση και χαρά νιώθουμε που προχωρεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γνωρίζει και ο ίδιος, γνωρίζει και ο κυπριακός λαός που μας παρακολουθεί ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ενωμένα στηρίζουμε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και ακριβώς δηλώνουμε καθημερινά όλο αυτό τον καιρό ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση. Αυτό που κάναμε τον προηγούμενο καιρό δεν ήταν λανθασμένες εκτιμήσεις, ήταν επισήμανση ακριβώς των καθυστερήσεων που ομολογουμένως υπήρξαν τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου. Καθυστερήσεις οι οποίες δεν πρέπει να συνεχιστούν, καθυστερήσεις οι οποίες δεν πρέπει να επηρεάσουν άλλο τους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Να θυμίσω δε ότι με βάση και τη νέα στρατηγική, τη φιλοσοφία της νέας στρατηγικής, που προτείνουμε η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κυπριακών πόρων της Κυπριακής ΑΟΣ, είναι μέσα στους βασικούς πυλώνες αυτής της νέας στρατηγικής και μάλιστα χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση από την Τουρκία. Δυστυχώς διαφωνούμε με ιδέες που ακούγονται και στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και αλλού για εξέταση του ενδεχομένου αγωγού προς την Τουρκία. Εμείς επιμένουμε ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να γίνει κανονικά. Πρέπει να γίνει με αξιοποίηση του αγωγού EastMed, ο οποίος δεν θέτει, το υπογραμμίζω, το κυπριακό ενεργειακό πρόγραμμα στην αίρεση ή στην εξάρτηση της Τουρκίας, είτε πριν είτε μετά τη λύση. Για όσους μπορούν να καταλάβουν πόσο μεγάλο ρίσκο είναι η εμπλοκή της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή όμως έχει γίνει λόγος για εκτιμήσεις από τον κύριο Προδρόμου, θέλω να πω ότι οι μόνοι που έχουν κάνει λάθος εκτιμήσεις αυτό το διάστημα είναι η κύριε Αναστασιάδης, ο κύριος Νεοφίτου και ο κύριος Άντρος Κυπριανού. Οι οποίοι τι μας έλεγαν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι αν συνεχίσουμε την τακτική των υποχωρήσεων τόσο σε διαδικαστικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, θα έχουμε ανταλλάγματα από την Τουρκία. Μας έλεγαν ότι αν κάνουμε υποχωρήσεις, που τελικά τις έκαναν, θα έρθει η Τουρκία την τελευταία στιγμή και θα μας εκπλήξει, αυτές ήταν οι αναφορές που χρησιμοποιούσαν, με κάποια πολύ σημαντική κίνηση. Αποτέλεσμα, και προχθές στην Ελβετία και προηγουμένως, ο κύριος Αναστασιάδης έχει προχωρήσει σε επικίνδυνες υποχωρήσεις, οι οποίες έχουν γίνει και είναι στο τραπέζι, όπως η εκπεριτροπής προεδρία, τα βέτο, όπως είναι το δικαίωμα έλευσης 80 εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών ελεύθερα στην Κύπρο αρκεί να δηλώσουν εργάτες, όπως είναι
η παραχώρηση του πρώτου λόγου στους παράνομους χρήστες των δικών μας περιουσιών. Και γιατί έκαναν αυτές τις υποχωρήσεις, κύριε Κωνσταντίνου, υποχωρήσεις που πλήττουν την ποιότητα της λύσης, επαναλαμβάνω, τις έκαναν επειδή λανθασμένα εκτίμησαν ότι η Τουρκία θα κάνει κάποιο μεγάλο βήμα στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Κανένα βήμα δεν έκανε. Αντίθετα, μας έχουν μείνει υποχωρήσεις. Έχει κηρυχθεί αδιέξοδα από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Ούτε μία ευθύνη έχει απονεμηθεί στην Τουρκία. Μάλιστα. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζεται μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό που θα αλλάζει την αποτυχημένη στρατηγική του κυρίου Αναστασιάδη, του κυρίου Αβέρωβ Νεοφύτου και του κυρίου Άντρου Κυπριανού. Αυτή η ταύτιση με το Ακέλ σας ενοχλεί, κύριε Προδρόμο? Ποια ταύτιση? Των θέσεων, των υποχωρήσεων, όπως λένε. Αυτό θα ήθελε να ήταν έτσι ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, για να μπορεί πιο εύκολα να κάνει τη δουλειά του. Εμάς, ο σκοπός μας δεν είναι να σχολιάζουμε τα άλλα κόμματα. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά αν και πόσο ταυτίζεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός με το ΑΚΕΛ. Και μου προξενεί εντύπωση το ότι δεν άκουσαν αυτές τις μέρες το τι λέει το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ διαμαρτύρεται όπως και το ΔΙΚΟ μετά το τέλος της διάσκεψης. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια, αλλά είναι μια συγχορδία αντιπολίτευσης. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Εγώ όμως, επειδή εδώ μιλάμε για την πολιτική που κάνουμε σε σχέση με τους στόχους που έχουμε, εγώ πρέπει να επισημάνω ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται το Δημοκρατικό Κόμμα και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, θέλετε να το πούμε στρατηγική, να το πούμε, αλλά ο τρόπος αυτός που πολιτεύονται δεν επιτρέπει να αξιοποιήσουμε ερίσματα που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ερίσματα που έχει η ελληνική πλευρά. Και γιατί δεν το επιτρέπει? Γιατί από την πρώτη στιγμή που ετέθη θέμα διαπραγμάτευσης, η στάση τους ήταν πάντα αρνητική, όχι στην διαπραγμάτευση. Βέβαια, κάθε φορά λένε ότι όχι αυτό πρώτα, όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην ουσία έλεγαν όχι στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα τότε στη Νέα Υόρκη την πρώτη, έλεγαν όχι στη συνάντηση που έγινε μετά στον Ταβός με τον Γενικό Γραμματέα, έλεγαν όχι στην διάσκεψη του Ιανουαρίου, έλεγαν όχι στο Μον Πελεράν, είπαν όχι στην διάσκεψη αυτή τη Νέα της Ελβετίας. Είναι μια συνεχής άρνηση της διαπραγμάτευσης. Πάντοτε με την φοβία ότι θα γίνουν παραχωρήσεις και ότι θα παγιδευτούμε κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά εάν ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν διαπραγματεύεται στα Ηνωμένα Έθνη διεκδικώντας τον τερματισμό της κατοχής, πώς θα αξιοποιήσουμε ρίσματα είτε στην Ευρώπη είτε στο ενεργειακό τομέα? Πού θα τα αξιοποιήσουμε? Ποια ερμηνεία αποδίδεται στα όχι της πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος? Δεν είναι δικό μου θέμα να το ερμηνεύσω, αλλά εγώ βλέπω ότι διαρκώς υπάρχει μια φοβία. Μην πας εκεί γιατί σε περιμένει η ενδιάμεση λύση. Πού είναι η ενδιάμεση λύση? Μην πας εκεί γιατί κινδυνεύουμε να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Πού είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους? Συνέχεια χτίζουν πάνω σε αυτή την φοβία, η οποία όμως δεν επιτρέπει στις δυνατότητες του Κυπριακού Ελληνισμού, της Κύπρου, στις δυνατότητες της κυβέρνησής μας μαζί με την Ελλάδα, δεν μας επιτρέπει να εξακτηνωθούμε, όπως για παράδειγμα με το όλο αυτό το πλέγμα, το δίκτυο τριμερών συνεργασιών και η τετραμερής που έγινε στη Θεσσαλονίκη και ο EastMed. Όλα αυτά είναι καθυστέρηση. Ακόμα και εδώ δεν βρήκαμε να πούμε μια κουβέντα υποστηριχτική και λέμε υπήρξε καθυστέρηση. Τι καθυστέρηση? Εδώ με όλα τα γειτονικά κράτη η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε άριστες σχέσεις, είναι συμβεβλημένη στον ενεργειακό τομέα και αυτό, να το πω, σημαίνει μια απομόνωση της Τουρκίας, με αποτέλεσμα η Τουρκία εσπευσμένα τελευταία να προσπαθεί να χτίσει γέφυρες με τον Ισραήλ κλπ. Κλπ. Εμείς την δική μας τη δουλειά την κάνουμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να αποδώσει. Αλλά η μεγάλη στόχη, κύριε Κωνσταντίνου, και είναι δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολος και απαιτητικός στόχος, η απελευθέρωση της Κύπρου από την δαγκάνα της Τουρκίας, χρειάζονται αποφασιστικότητα. Πρέπει να πας στα Ηνωμένα Έθνη να διαπραγματευτείς και πρέπει να βρεθεί εκεί μια συμβιβαστική μεν λύση, η οποία όμως θα αποτινάξει την κατοχή. Το να λέμε ότι αν πάω εκεί κινδυνεύω, δεν μιλάω γιατί θα γίνει αυτό, εντάξει, είναι μια επιλογή. Οι αλλά να πούμε στον που κόσμο κατατέθηκαν δεν ήταν υποχωρήσεις όπως τις βλέπει το Δημοκρατικό Κόμμα και το επιτελείο Παπαδόπουλο?
Οι προτάσεις κατατέθηκαν σε μια διαπραγμάτευση που ήταν σε εξέλιξη και η οποία τερματίστηκε διότι η τουρκική πλευρά δεν ήταν διατεθειμένη. Μας είπε ο κύριος Τσαβούσογλου ότι είναι όνειρο να μιλάμε για μια Κύπρο χωρίς στρατεύματα και εγγύησεις. Αυτή η θεωρία ότι ό,τι συζητήθηκε θα μας μείνει. Εγώ υπενθυμίζω στον κύριο Παντελίδη ότι το σχέδιο που ήταν σχέδιο λύσης τελεσίδικο που προέκυψε από επιδιαιτησία την οποία δεχτήκαμε. Το σχέδιο εκείνο, ναι, που τελικά απορρίφθηκε βέβαια, αλλά ήταν ένα σχέδιο και είχε μέσα διατάξεις, τις οποίες στη συνέχεια η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν τις ανέρεσε όταν καταθέσαμε στα Ηνωμένα Έθνη κατάλογο με το τι θέλαμε να διαφοροποιηθεί. Και παρόλα αυτά κάποιες από εκείνες τις πρόνοιες δεν είναι δεδομένες σήμερα. Μάλιστα. Παράδειγμα, τη Μόρφου για παράδειγμα χρειάζεται να την διεκδικήσουμε ξανά. Πώς, από πού συνάγεται το ότι ό,τι συζητηθεί και κατατεθεί μας έμεινε. Δεν είναι έτσι. Αυτό που μας έμεινε, αν κάτι θέλουμε να το διεκδικήσουμε να μας μείνει, δεν μένει αυτόματα, είναι αυτό το έγγραφο, η καταγραφή του Γενικού Γραμματέα, όπου μπήκαν κάτω τα συγκεκριμένα ζητήματα της κατοχής. Κύριε Κωνσταντίνου, πρώτον, δεν αρνηθήκαμε ποτέ διαπραγματεύσεις. Και ουδέποτε έχουμε πει ότι δεν πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις. Μόνο με διαπραγματεύσεις θα δηληθεί το Κυπριακό. Επομένως, αυτή την επιμονή που υπάρχει, από πλευράς των ηγεσιών του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΕΚΕΛ για διαστρέβλωση των θέσεών μας, δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υποστηρίζουμε την άρνηση. Η διαφορά μας από τον κύριο Αναστασιάδη, ξέρετε ποια είναι? Ότι εμείς παραμένουμε συνεπείς και αξιόπιστοι στις θέσεις μας. Όταν εμείς λέγαμε στον κύριο Αναστασιάδη ότι δεν πρέπει να πάει στην πενταμερή διάσκεψη τον περασμένο Ιανουάριο, το λέγαμε γιατί του ζητούσαμε να είναι συνεπείς στις δικές του θέσεις. Να πάμε προεδρικό και θα επανέλθω. Παρακαλώ. Πάμε προεδρικό, έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Βούτση. Δουλειά σε συνεργασία και με τους Κύπριους αντίστοιχους επί 1,5 χρόνο για το φάκελο της Κύπρου. Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο για τις πτυχές αυτού του εγχειρήματος που ελπίζουμε να κλείσει εντελώς τον κύκλο του ως προς την αξιοποίησή του στο προσεχές διάστημα και ευχαριστήσαμε τον Πρόεδρο για μια πλήρη και εντελεχή ενημέρωση που μας έκανε για τα τεκτενόμενα και για ό,τι υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία διαπραγμάτευση στην Ελβετία, όπως και για τις προοπτικές που υπάρχουν για αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκε ο Πρόεδρος. Κύριε. Ελπίζουμε ότι η παρουσία μας εδώ έβαλε ένα λιθαράκι και για μια οπτική για το μέλλον, για το πώς θα λυθεί. Έχουν σταλεί στην Κύπρο όλα τα έγγραφα που συνθέτουν το φάκελο της Κύπρου, όλα τα ντοκουμέντα ή έχουν μείνει και κάποια πίσω που χαρακτηρίστηκαν απόρριτα οι άνθρωποι? Είμαι σαφής σε αυτό που είπα, νομίζω σας το είπε και ο κ. Σιλούρης. Όλο το υλικό το οποίο ήρθε σε γνώση ή πρόκυψε από την Εξεταστική Επιτροπή στα έτη 86, 87, 88 της Ελληνικής Βουλής έχει σταλεί εδώ. Υπάρχουν επιπλέον υλικά τα οποία δεν είχαν τότε συζητηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, για τα οποία και για αυτά με το προσθετικό πρωτόκολλο που είχαμε υπογράψει με τον κύριο Σιλούρη, αφού υπάρξει μια διαδικασία όπως λένε τα διεθνή νόμιμα από χαρακτηρισμού τους από την πηγή από την οποία προήλθαν σε εμάς, και σε αυτά θα έρθουν εδώ πέρα κάποια στιγμή σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα τα υλικά που αφορούν αυτό που αποκλήθηκε φάκελος της Κύπρου και ήρθανε, σας επαναλαμβάνω, μάλιστα, σε γνώση ή πρόκυψαν από πολύ... Αυτά λοιπόν από τον Νικόλαο Βούτση, ο οποίος συνεχίζει τις δηλώσεις. Αν μπει κάτι πιο σημαντικό από όσα έχει προαναφέρει, θα τα μεταδώσουμε στη συνέχεια. Ορίστε, κύριε Παντελίδη. Συνεχίζω με το ζήτημα της αναξιοπιστίας του κύριου Αναστασιάδη. Έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης, όπως και η πλευρά μας για χρόνια και για μήνες, ότι για να πάμε σε διεθνή διάσκεψη δεν πρέπει να είναι πενταμερείς, πρέπει να είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να είναι παρόντα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρέπει να έχει συμφωνηθεί η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού ή έστω ακτίνα συμφωνίας και να μένει μόνο το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Το ότι ο κύριος Αναστασιάδης, ως αναξιόπιστος που είναι τελικά, αθέτησε όλες αυτές τις δεσμεύσεις του και προχώρησε και σε πενταμερή με όλα τα αποτελέσματα και τους κινδύνους που υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, η δική του υποχωρητικότητα, η δική του αναξιοπιστία και η δική του διάθεση να αθετεί σε εβδομαδιαία βάση τους δικούς του όρους και τις δικές του δεσμεύσεις.
Και αυτό δυστυχώς, κύριε Κωνσταντίνου, έγινε και στο θέμα της ουσίας. Θα σας θυμίσω, πηγαίνετε στο αρχείο σας, μέσα Μαΐου, παρακαλώ, πριν από ούτε καν δύο μήνες, ο κύριος Αναστασιάδης δήλωνε ότι θα πάμε στην Ελβετία να συμφωνήσουμε στο θέμα της ασφάλειας και μετά να συζητήσουμε την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού. Τι έγινε τελικά δύο μήνες μετά? Ο κύριος Αναστασιάδης δεν συμφώνησε στο θέμα της ασφάλειας, έκανε επικίνδυνες υποχωρήσεις στο θέμα της εσωτερικής πτυχής και μετά περίμενε, ήλπιζε, εκτιμούσε λανθασμένα ότι η Τουρκία θα δεχθεί να κάνει κινήσεις, που όμως δεν τις έκανε. Και το ζήτημα μπορεί ο κύριος Προδρόμου και η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και η ηγεσία του ΑΚΕΛ να λένε ότι δεν είναι στο τραπέζι της υποχωρήσης Αναστασιάδη. Τα Ηνωμένα Έθνη όμως, η τουρκική πλευρά, γνωρίζουν τι, κύριε Κωνσταντίνου? Γνωρίζουν ότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει δεχθεί την εκπεριτροπής προεδρία, έχει δεχθεί τα βέτο, έχει δεχθεί την παραχώρηση στα 80 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες των τεσσάρων ελευθεριών εντός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Κυπριακού κράτους. Έχει δεχθεί τον πρώτο λόγο στους παράνομους χρήστες των περιουσιών μας. Αυτό δυστυχώς είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Υπό την προϋπόθεση. Λέτε υπό την προϋπόθεση. Και εγώ επανέρχομαι. Ναι. Μόνο η ασφάλεια και εγγυήσεις είναι το κυπριακό πρόβλημα. Ναι. Δεν βλέπουν δηλαδή και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Αβερομνιοφίδου και ο κύριος Άντρος Κυπριανού ότι η εκπεριτροπής προεδρία δεν γίνεται δεχτή από τους Ελληνοκύπριους. Δεν βλέπουν ότι το να δοθούν τα δικαιώματα στους παράνομους χρήστες δεν γίνονται δεχτά από τους Ελληνοκύπριους. Σας ευχαριστώ. Θα πάμε από πολύ σύντομο καταληκτικό σχόλιο, γιατί θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον Υπουργό Ενέργειας. Κύριε Κωνσταντίνου, αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει κάνει υποχωρήσεις, έχει φανεί στην πράξη. Το δίκο το φωνάζει από την πρώτη μέρα. Αλλά το να το φωνάζεις δεν σημαίνει ότι συμβαίνει. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, αλλά ξέρετε είναι και κάπως διασκεδαστικό και δεν το καταλαβαίνω. Προσπαθεί ο κύριος Παντελίδης συνέχεια να βάζει στο λόγο του ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ. Μα εάν υπήρξε ένας πολέμιος της διακυβέρνησης Αναστασιάδη εφόλης της ύλης, ήταν το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ ήταν που προσπάθησε με νύχια και με δόντια να μην πετύχει η προσπάθεια του Νίκο Αναστασιάδη να σώσει την Κυπριακή Δημοκρατία από την πτώχευση. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο από την Τουρκία και από τις κακές διαπραγματεύσεις. Κυπριακό ήταν μαζί σας, κύριε. Ναι, βέβαια. Κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία και από επιλογές σαν αυτές του Νικόλα Παπαδόπουλου να βγάλει τον Χριστόφια πρόεδρο. Και εκεί κρίνεται η κρίση, η ευθυκρισία των ηγετών. Εγώ θα σας πω και μια τελευταία κουβέντα, γιατί είναι συνέχεια στην επικαιρότητα, ότι μακάρι και εμείς το επιθυμούμε να υπήρχε δυνατότητα να λάμψει η αλήθεια για το τι έγινε το 1974, αφού μιλούν για το φάκελο της Κύπρου. Γιατί πρέπει να φύγει και αυτή η απλοϊκή αντιμετώπιση που δυστυχώς έχει επικρατήσει τόσα χρόνια για λόγους πολλούς και διάφορους. Εμείς θα θέλαμε. Μιλείτε για ρετσινιά, βέβαια, που υπάρχει. Δεν μιλάω για ρετσινιά, μιλάω για πολλές απλοϊκές. Ακόμα και η τελευταία φασαρία που είχε γίνει εδώ στην Κύπρο, δήθεν για φάκελο της Κύπρου, είχε καταλήξει σε απλοϊκά ευρήματα, τα οποία δεν πείθουν κανέναν. Βέβαια, προσωπικά εκφράζω κάποιες αμφιβολίες, μακάρι να διαψευστώ, ότι και με αυτό το υλικό θα φτάσουμε στην πραγματική πηγή και στο τι στα αλήθεια έγινε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένας πέπλος μυστηρίου. Στο Κυπριακό όμως δεν πρέπει να υπάρχει ένας πέπλος μυστηρίου. Εγώ δεν κατήγγυλα, ούτε προσπαθώ να δυσφημίσω τον κύριο Παντελίδη, την παράταξή του, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Οι ίδιοι είναι, σας είπε για το αρχείο του, πηγαίνετε να δείτε, κάθε φορά που είχε διαπραγμάτευση έλεγαν όχι. Πρόεδρε, μην πας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμε τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη. Πολύ σύντομα, κύριε Κωνσταντίνου, οι Κύπροι πολίτες, ο Κυπριακός Ελληνισμός γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι οι κύριοι Αναστασιάδης, Αβερομνιοφίδου και Άντρος Κυπριανού έχουν δεχτεί την εκπεριτροπής προεδρία, έχουν δεχτεί τα βέτο σε όλα τα ζητήματα για τους Τουρκοκύπριους, έχουν δεχτεί την ελεύθερη έλευση 80 εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών στην Κύπρο, έχουν δεχτεί να έχουν τον πρώτο λόγο στις περιουσίες των προσφύγων οι παράνομοι χρήστες. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στα ενεργειακά. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μέσω Skype τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρίπη. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου, και πραγματικά τις απολογίες μου που τελευταία
στο στούντιό σας αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, η τεχνολογία έχει τρέξει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εμείς και γι' αυτό σας έχουμε ως αν να είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις και θα ήθελα μία αντίδραση για την στάση της Τουρκίας. Διαβάζουμε για δύο φρεγάτες και υποβρύχιο στην περιοχή όπου υπάρχει η δράση του West Capella. Κοιτάξτε, να σας πω επιχειρησιακά ότι όλα βαίνουν ομαλά από προχθές που αφήχθηκε το γεωτρύπανο. Έχει σταθεροποιηθεί, έχει αρχίσει τις εργασίες του για τη γεώτρηση και αναμένουμε εντός των επόμενων 24 ώρων. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, απλά στα επόμενα 24 ώρα να αρχίσει να κατεβαίνει το τρυπάνι για το βυθό της θάλασσας. Από εκεί και πέρα, για αυτό που λέω και δημοσίως για όλες αυτές τις αντιδράσεις της Τουρκίας, είναι ότι η καλύτερη απάντηση από εμάς, πέραν της ψυχραιμίας βεβαίως και της νυφαλιότητας, είναι να απαντούμε με τις πράξεις μας στη θάλασσα. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα, όπως άρχισε ομαλά, να ολοκληρωθεί ομαλά και ελπίζουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μάλιστα. Είστε σε θέση να μας πείτε αν η Τουρκία θα μείνει μέχρι εδώ και ποια είναι η αντίδραση των ίδιων των εταιριών, κύριε Υπουργέ? Έχετε δει, νομίζω, την αντίδραση των ίδιων των εταιριών, είτε δια των ανακοινώσεων τους, είτε θεωρώ πιο σημαντικό δια των πράξεών τους. Έτσι. Δεν νομίζω να έχει δει κανένας να διστάσει οποιοδήποτε, είτε είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είτε είναι οι εταιρείες, στο να προχωρήσουν με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, κύριε Κωνσταντίνου, και θα κάνω και μια παράκληση, όπως έχω κάνει σε όλους τους συναδέλφους σας, να κρατήσουμε τους τόνους σε ένα σωστό πλαίσιο, να μην υπερβάλλουμε, όχι, δεν μιλώ κατά κύριο λόγο για τα δικά μας τα κανάλια, μιλώ γενικότερα, να μην υπερβάλλουμε στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη θάλασσά μας. Αρχίσαμε τις δραστηριότητες, η αντίδραση της Τουρκίας ήταν αυτή που ήταν και το 2014, αυτή που ήταν και το 2015 στις γεωτρήσεις τότε, και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα χωρίς να μπούμε στον πειρασμό να παίξουμε το παιχνίδι της. Ναι. Το παιχνίδι των εντάσεων και των κρίσεων, το οποίο μόνο σε εμάς μπορεί να κάνει ζημιά. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε και στα ουσιαστικά, καθώς εντάξει η Τουρκία μπορεί να γαυγίζει. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες, κύριε Υπουργέ, σας είδαμε χθες να χαμηλώνεται κάπως τον πύχη. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα χαμηλός. Πρώτα απ' όλα να σας πω, έχετε δίκιο, αυτή είναι η ουσία πλέον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτή είναι η ουσία. Και ένας από τους λόγους που χτες βγήκα προσπαθώντας να χαμηλώσω τις προσδοκίες, να τις θέσω, επαναλαμβάνω, στο σωστό πλαίσιο, έτσι. Είναι γιατί είδα διάφορα δημοσιεύματα για προσδοκίες, για γιγαντιαίο κοίτασμα στον Ονυσίφορο και ούτω καθεξής. Και ήθελα απλά να πω ότι σε ό,τι αφορά τον Ονυσίφορο, έτσι, είναι σημαντικός για μας για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η πρώτη γεώτρηση που γίνεται σε τύπου ΖΟΡ στόχο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Τη δομή τη βλέπουμε, όπως βλέπουμε και άλλες πολλές δομές παρόμοιου τύπου, αλλά την βλέπουμε και βλέπουμε ότι είναι μικρού με μεσαίου μεγέθους. Δεν είναι μεγάλη η δομή η οποία θα μπορέσει να συγκρατήσει, αν υπάρξει ανακάλυψη, μεγάλες ποσότητες υδρογόνου ανθράκου. Έτσι. Ναι. Αλλά προσδοκούμε βεβαίως σε μια ανακάλυψη οποιοδήποτε μεγέθους, γιατί θα είναι πολύ σημαντική για το δεύτερο σημείο που θα σας πω τώρα, που έχει να κάνει με το θα μας, αν θέλετε, δείξει τα επόμενα βήματα και τους επόμενους γεωτρητικούς στόχους. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, θα είναι εκείνο που θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη εκτίμηση των γεωτρητικών στόχων που έχουν ήδη εντοπιστεί και σε ποιους ενδεχομένως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνέχεια. Μάλιστα. Ξεκάθαρο, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το θέμα που έχει αναφυεί τις τελευταίες ώρες με ένα φλερ της Τουρκίας με το Ισραήλ και κάποιες αναφορές του Ισραηλινού ομολόγου σας. Πώς τις αντιλαμβάνεστε γενικά και αναφέρομαι στο θέμα του αγωγού μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ? Να σας απαντήσω, κύριε Κωνσταντίνου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζει έναν αριθμό επιλογών σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του φυσικού της αερίου, είτε αυτόν αφορά την υφιστάμενη ανακάλυψη του Αφροδίτη, είτε αυτό που ελπίζουμε μελλοντικές
ποσότητες. Και κοιτάμε βεβαίως και για την Αίγυπτο, για το Αφροδίτη, κοιτάμε την επιλογή της Ελλάδος, κοιτάμε την επιλογή του Κερσαίου Τερματικού, κοιτάμε την επιλογή Πλωτού Τερματικού, όλα στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν και το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να κοιτάζει τις επιλογές του. Είτε αυτές αφορούν την Ελλάδα, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, για τον East Med αναφέρομαι βεβαίως, είτε αυτές αφορούν την Αίγυπτο, επίσης μια επιλογή, είτε αυτές αφορούν την Τουρκία. Οπότε δεν είναι κάτι άγνωστο ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση που γίνεται από τον καιρό που οι δύο χώρες επανήλθαν ή ομαλοποιήθηκαν κάπως οι σχέσεις τους στο πολύ πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες. Ναι, πάντως μας ξένησε λίγο γιατί είχαμε το πανηγυρικό κλίμα στην τριμερή κορυφής, όπου η μόνη αναφορά που είχε γίνει και από τον κύριο Νετανιάχου ήταν στον East Med. Γι' αυτό σας ρωτώ. Και στην τετραμερή που έγινε στο Τελαβίβ, να υπενθυμίσω, και με τη συμμετοχή και της Ιταλίας σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας και στην παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου, που ήταν αποκλειστικό θέμα συζήτησης ο East Med. Και παραμένει μια σοβαρή επιλογή, την οποία προάγουμε και εμείς έντονα, τόσο εμείς όσο και η Ελλάδα, βεβαίως και η Ιταλία, και στους ευρωπαϊκούς κόλπους. Τον Οκτώβριο, δεν σας κρύβω, θα γίνει ακόμη μια αίτηση για χρηματοδότηση των λεπτομερών τεχνικών μελετών αυτού του έργου. Οπότε είναι όλα ζωντανά. Το Ισραήλ, όπως κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να κοιτάζει τις επιλογές τους. Έτσι, και οι σχέσεις μας με το Ισραήλ παραμένουν βαθιές, ζεστές, όπως ήταν πάντοτε, και θα συνεχίσουμε να τις διευρύνουμε. Ναι, τι είναι αυτό που θα γίνει τον Οκτώβριο, κύριε Υπουργέ? Τον Οκτώβριο θα υπάρχει πρόσκληση για έργα να χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι ο μηχανισμός που έχει ήδη χρηματοδοτήσει δύο έργα για την Κύπρο. Ο ένας ήταν οι προκαταρκτικές μελέτες για τον East Med, αν θυμάστε. Και ο δεύτερον έργο ήταν το Interconnector. Και τον Οκτώβριο θα κατατεθεί αίτηση για να μας χρηματοδοτήσει μέρος των λεπτομερών τεχνικών μελετών που χρειάζονται. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα στα ενεργειακά της Κύπρου, είμαστε σε θέση να θέσουμε ένα χρονοδιάγραμμα επί του παρόντος για εξόρυξη φυσικού αερίου? Αυτό το μόνο που μπορούμε για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, ναι, είναι το Αφροδίτη. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική μας αποδεδειγμένη ανακάλυψη. Έτσι. Ναι. Και όπως γνωρίζετε, για αυτή την ανακάλυψη γίνονται εμπορικές διαπραγματεύσεις από τις εταιρείες. Το κράτος το εκπροσωπεί η Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων Κύπρου. Και γίνονται εμπορικές διαπραγματεύσεις με αιγυπτιακές εταιρείες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται τα τερματικά υγροποίησης στην Αίγυπτο. Έτσι. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Μας δυσχεραίνει βεβαίως το γεγονός ότι στις διεθνείς αγορές η τιμή του πετρελαίου, η οποία συνδέεται άμεσα με την τιμή του φυσικού αερίου, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να καταρχάς να μειώσουμε τα κόστη ανάπτυξης του κοιτάσματος και από την άλλη βεβαίως να επιτύχουμε μια υψηλότερη τιμή πώλησης του φυσικού αερίου. Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Κωνσταντίνο, να πω ότι για το μόνο κοίτασμα στο οποίο μπορούμε να πούμε έναν παράθυρο, αν θέλετε, πότε θα μπορούσε να αρχίσει η ανάπτυξη, είναι για το Αφροδίτη. Τα τελευταία σχέδια που μας έχει καταθέσει η Κοινοπραξία μιλούν για μια περίοδο μεταξύ του 2020 και 2022, χωρίς να αποκλείω ενδεχομένως την ανάγκη αναθεώρησης, αναλόγως του πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Αυτό εξαρτάται φυσικά και από τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, π.χ. για πλωτά και ούτω καθεξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητάμε για έναν υποθαλάσσιον αγωγό. Έτσι, γι' αυτόν τον λόγο γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών, δηλαδή Κύπρου και Αιγύπτου, για μια απαραίτητη διακρατική συμφωνία που θα διέπει τη λειτουργία, την κατασκευή και λειτουργία αυτού του υποθαλάσσιου αγωγού. Έτσι, μας ζητούν οι ίδιες οι εταιρείες ότι για έναν έργο το οποίο ενδεχομένως να διαρκέσει 15, 20, 30 χρόνια, χρειάζονται έναν πολύ μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Και αυτή η βεβαιότητα θα προέρθει μόνο
μέσω μιας διακρατικής συμφωνίας. Και γίνεται αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση σε διακρατικό επίπεδο για να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Θα αποτελέσει και αντικείμενο συζητήσεων στην σύνοδο που θα έχουμε το φθινόπωρο. Πάντοτε και πάντοτε γίνεται αναφορά της προόδου προς τους ηγέτες των που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και κάθε φορά λαμβάνουμε και δίνουμε όλοι μας προς τις εταιρείες την πολιτική βούληση, την πολιτική κατεύθυνση και βοηθούμε να ξεπεραστούν οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βοηθήσουμε για να γίνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, έστω και εξ αποστάσεως. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνο, σας ευχαριστώ που κρατάτε σε ένα σωστό πλαίσιο το τι συμβαίνει. Σας παρακαλώ, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο να μην υπερβάλλουμε πολλές φορές να προκαλούμε πρόβλημα στους εαυτούς μας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Αυτό θα πράξουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου για διαδίκτυο σε κοινότητες και απομακρυσμένες περιοχές. Θα μας τα πει καλύτερα η Όλγα Κωνσταντίνου, η οποία βρέθηκε σε συνέντευξη τύπου του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, στην παρουσία του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. Όλγα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Wi-Fi 4U είναι το νέο καινοτόμο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα προσφέρει δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi σε περισσότερους από 7.000 δήμους και κοινότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η απεριόριστη ασφαλής συνδεσιμότητα, αλλά και ταυτόχρονα η παροχή υψηλής ταχύτητας και ποιότητας. Στόχος, επεσήμανε ο κύριος Παπαδάκης, είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, να πούμε ότι η Κομισιόν θα προσφέρει 120 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στις τοπικές αρχές και το εν λόγω σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2018 και θα ωφεληθούν, όπως είπαμε, γύρω στις 6 με 8.000 τοπικές κοινότητες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα έξοδα του εξοπλισμού και εγκατάστασης θα αναλάβει η Κομισιόν με χρηματοδότηση ύψους 15 με 20.000 ευρώ προς την κοινότητα που ενδιαφέρεται, όμως τα έξοδα συνδεσιμότητας και συντήρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια θα τον αναλάβουν οι τοπικοί φορείς. Το σχέδιο, να πούμε, ότι στοχεύει πρωτίστως σε απομακρυσμένες περιοχές και συγκεκριμένα σε πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες, δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους τέτοιους χώρους. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι το Wi-Fi θα γίνει έτσι ένα αγαθό ελεύθερο προς όλους τους πολίτες, καθώς αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Διεθνώς, στο Παρίσι βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Χθες το βράδυ παραχώρησε κοινή συνέντευξη τύπου ύστερα από την συνάντησή του με τον Μακρόν. Θα μας τα πει καλύτερα η Μαρία Τσαγκάρη. Είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμμανουέλ Μακρόν παρακολουθούν την παρέλαση για την εθνική επέτειο της Γαλλίας την ημέρα της Βαστίλης. Τους βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες τώρα συζήτησαν κυρίως τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας. Συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας. Εκεί που δεν τα βρήκαν ήταν το θέμα της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, αν και ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το παράθυρο ότι ίσως κάτι αλλάξει στη στάση του απέναντι στη συμφωνία. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν προσπάθησε να γοητεύσει το ζεύγος Τραμπ μέσω του γαλλικού πολιτισμού, υπενθυμίζοντας τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ δείπνησαν μαζί με τον Εμμανουέλ και την Μακρόν και την Μπριζίτ Μακρόν στον πύργο του Άιφελ με πανοραμική θέα του Παρισιού. Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το ζεύγος Τραμπ στο Μέγαρο των Απομάχων και τους ξενάγησαν στον τάφο του Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε βόλτα με βάρκα στο Σικουάνα μαζί με την Μπριζίτ. Οι δημοσιογράφοι βεβαίως τις ακολουθούσαν κατά πόδας. Ακόμα επισκέφθηκαν και τον Ναό της Παναγίας των Παρισίων. Αίσθηση προκάλεσε και το σχόλιο του Τραμπ στην Μπριζίτ Μακρόν ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και ότι είναι όμορφη. Με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η κίνηση αυτή ήταν αγενής και σεξιστική. Μάλιστα, άλλη μια έκπληξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε τώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου σημειώθηκε ένοπλη επίθεση στην παλιά πόλη. Λοιπόν, έχουμε δύο αστυνομικούς νεκρούς από την επίθεση και επίσης οι δράστες έπεσαν νεκροί. Ήταν τρεις δράστες έβρεσαν νεκροί από τα πυρά της αστυνομίας. Η επίθεση σημειώθηκε πολύ κοντά στο όρος του ναού, το Χαράμ Αλ-Σαρίφ, ένα από τα πιο ιερά σημεία των Ιεροσολύμων. Τρεις ένοπλοι, όπως είπαμε, άνοιξαν πυρ, τραυμάτισαν τρεις Ισραηλινούς, δύο από αυτούς κατέληξαν. Να πούμε ότι οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή του Τεμένους Αλ-Άξα, όπου και δεν θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες προσευχές της Παρασκευής των Μουσουλμάνων. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια που αποκλείεται η περιοχή αυτή.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία Τσαγκάρη για την ενημέρωση. Επανερχόμαστε στα δικά μας και θα πάμε στον βοηθό εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας για τρεις υποθέσεις, τον κύριο Στέλιο Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάνουμε αρχή με την απόδραση κρατούμενης. Όντως, είχαμε ψες απόδραση κρατούμενης που έγινε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Συγκεκριμένα 39χρονη αλλοδαπή από τη Σρι Λάνκα, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας υπό φρούρηση. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διέλαθε της προσοχής του μέλους μας και απέδρασε. Η αλλοδαπή ήταν κρατούμενη στα κρατητήρια της Μενόγιας με σκοπό την απέλαση της. Να σημειώσουμε ότι από την πρώτη στιγμή γίνονται συντονισμένες έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό της χωρίς μέχρι στιγμής να έχουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλούμε και το κοινό, αν γνωρίζει οτιδήποτε για αυτή την υπόθεση, να τηλεφωνήσει στο 1460 ή στο 2480-4060 ή για τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Η φωτογραφία της έχει αναρτηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστυνομίας. Την βλέπουμε δίπλα από την δική σας, κύριε Στυλιανού. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιους λόγους ήταν κρατούμενη συγκεκριμένη. Ήταν κρατούμενη με σκοπό την απέλαση της. Είχαν εκδοθεί διατάγματα απέλασης, αλλά για λόγους υγείας κρατείτο στο νοσοκομείο προσωρινά. Μετά από κάποια επέμβαση που είχε κάνει και διέλαφε της προσοχής του μέλους μας και απέδρασε. Έχει διαταχθεί ήδη η διεξαγωγή της αρχικής έρευνας για να διαπιστωθεί η πιθανή ευθύνη του μέλους που τη φρούρουσε. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση, κύριε Στυλιανού. Είχαμε έφοδο της αστυνομίας σε παράνομο μπίγκο στην Λάρνακα και έγινε και κατάσχεση μεγάλου αριθμού τηλεοράσεων αλλά και χρηματικού ποσού. Ναι, συγκεκριμένα μετά από δυνάμει δικαστικού εντάλματος έγινε έρευνα σε υποστατικό στη Λάρνακα. Η έρευνα διήρκησε μεταξύ 11 το βράδυ και 3.30 σήμερα το πρωί, δηλαδή 4.30 ώρες, όπου έλαβα μέρος μέλη του Λαμού Πρόληψης Εγκλημάτων Λάρνακας σε συνεργασία με μέλη του Αρχηγείου Αστυνομίας της ΜΑΔ και άλλα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 16.000 ευρώ, 56 τηλεοράσεις, διάφορα έγγραφα και δύο μηχανές κλήρωσης τόμπουλας του γνωστού μπίνγκο, όπως το αποκαλούν. Ναι. Ευρέως. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομική διευθύνση Λάρνακας. Ναι, κύριε Στυλιανού, είχαμε διαβάσει ότι εντοπίστηκαν και 200 πρόσωπα εντός του παράνομου μπίνγκο. Ναι, εκείνη την ώρα όντως υπήρχαν στο υποστατικό περί τα 200 άτομα τα οποία ασχολούνταν με αυτή την ασχολία με το πίνγκο. Δηλαδή να σημειώσουμε ότι παραβιάζεται ο νόμος περί λαχείων με αυτή την ενέργεια και εντάξει διερευνάται η υπόθεση, θα κληθούν μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα εκεί στο χώρο για να ανακριθούν. Αν χρειαστεί να κατηγορηθούν γραπτός και να οδηγηθούν επί δικαστηρίου. Ναι, οι 200 θαμώνες είναι υποκατηγορία, κύριε Στυλιανού? Όχι, δεν είναι υποκατηγορία οι θαμώνες. Εξάλλου και δεν έχει συλληφθεί κάποιος. Μάλιστα, επειδή το είχα διαβάσει το πρωί ότι είχε 200 άτομα, αλλά δεν έγινε κάποια σύλληψη και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν υπήρχε υποχρέωση με οποιασδήποτε καταγγελία εναντίον τους, αφού γνώριζαν ότι επρόκειτο για παράνομο μπίνκο. Όχι, συνήθως δεν διώκονται. Ναι. Συνήθως δεν διώκονται αυτοί που ασχολούνται με τον μπίνκο, αλλά οι διοργάνωτες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση. Είχαμε καταγγελία για εικονικά ατυχήματα. Υπάλληλοι ασφαλιστικής έκλεβαν εταιρεία. Όντως υφίσταται αυτή η καταγγελία? Όντως έχει χθες διαβιβαστεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας σχετική αλληλογραφία από τον παραπονούμενο που είναι μέτοχος της εν λόγω εταιρείας. Ναι. Η αλληλογραφία περιλαμβάνει αρκετές σελίδες και επιστολή εκ μέρους του παραπονούμενου. Έχει ήδη διαβιβαστεί στο τμήμα καταπολέμησης εγκλήματος, όπου ανέλαβε ο διευθυντής τη μελέτη της όλης αλληλογραφίας με σκοπό να δώσει οδηγίες για τη διερεύνησή της από το αρμόδιο τμήμα.
Ναι, επειδή είναι ένα θέμα ευρύτερο το οποίο είχαμε δει να απασχολεί την δημοσιότητα και προμηνών, ότι υπήρχε κύκλωμα το οποίο έκανε αυτή την παράνομη πράξη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει οτιδήποτε ευρύτερα για αυτό το θέμα. Κατά καιρούς έχουν διερευνηθεί παρόμοιες υποθέσεις. Ναι. Εντάξει, όλα τα ενδεχόμενα διερευνούνται, όμως αυτή φαίνεται να είναι μια άλλη περίπτωση, μια άλλη υπόθεση που θα διερευνηθεί σίγουρα εις βάθος και αναλόγως θα προχωρήσουμε σε ποινικές διώξεις αν προκύψει όντως μαρτυρία που να δικαιολογεί την ποινική διώξη του οποιοδήποτε. Ναι, το υλικό που σας έχει αποσταλεί, τι είναι, περιγραφικό υποθέσεων? Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις χθες έχει διαβιβαστεί το υλικό. Γίνονται, υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί, υπάρχουν και κάποια έγγραφα με τα οποία στηρίζονται αυτοί οι ισχυρισμοί. Σίγουρα θα κληθεί το πρόσωπο αυτό, για αρχή μιλούμε τώρα, τουλάχιστον να προβεί σε κατάθεση και να παραδώσει επίσημα τα σχετικά έγγραφα για υποστήριξη της καταγγελίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανού. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Η ζέστη σαρώνει την Τουρκία. Ο καύσωνας πλήττει για ακόμη ένα 24ωρο και την Ισπανία, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και 46 βαθμούς Κελσίου. Αφόρητη η ζέστη στην Ισπανία. Οι αρχές σήμαναν συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 46 βαθμούς στην Κόρδοβα και τους 40 στη Μαδρίτη. Οι κάτοικοι στις πόλεις αναζητούν ανάσες δροσιά σε συντριβάνια και σε σκιά των δέντρων, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν. Καύσωνας και στην Τουρκία. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε τους 43 στην πόλη Σανλίουρφα, τους 40 στην Αντάλια και τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ανδριανούπολη. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική εξαιτίας των υψηλών επιπέδων υγρασίας. Σε συναγερμό, η Νότια Ιταλία από τα πύρινα μέτωπα. Γύρω από τον Βεζούβιο, δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη. Στη Σικελία, πανικόβλητοι οι κάτοικοι βγαίνουν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια τους. Στην Νάπολη και στα νησιά Τρέμιτι, περισσότερο από 700 τουρίστες εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία. Όλο un po' di confusione naturale, però devo dire più di questo non potevano fare. Το τηλεοπτικό δίκτυο BBC βρήκε το πιο φιλόξενο νησί για τους πρόσφυγες. Η μικρή Τήλος δείχνει το δρόμο για την εξάλληψη της ανθρωπιστικής κρίσης. Φιλοξενεί αλλά και εντάσσει ομαλά στην κοινότητα 50 Σύρους πρόσφυγες. Αυτό το μικρό και πανέμορφο νησί, 22 μίλια βορειοδυτικά της Ρόδου, που έχει μόλις 800 κατοίκους, έγινε το σπίτι 50 μεταναστών. Εθελοντές έσωσαν αυτούς τους ανθρώπους από τη θάλασσα και τους δέχτηκαν με αλληλεγγύη και αγάπη στην κοινότητά τους. The people went to refugees angry. Here in Tilos went to refugees smile and in the morning Kalimera and afternoon Kalispera. Οι πρόσφυγες έχουν μια φυσιολογική ζωή και εργάζονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. When I arrived to Tilos, all my life changed. This not Tilos. All time I this name not Tilos. This dreamland. Η δήμαρχος της Τήλου πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το μικρό νησί μπόρεσε να το κάνει αυτό. Είναι σίγουρα ένα φωτεινό παράδειγμα ότι με λίγη προσπάθεια δεν θα υπάρχει προσφυγική κρίση, δεν θα υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, δεν θα υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα, ντόπιοι και πρόσφυγες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια βιομηχανία γαλακτοκομικών. Το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων της Τήλου αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς. Τώρα πια οι πρόσφυγες μπορούν να επικοινωνούν χάρη στα μαθήματα ελληνικών και να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Ο μικρός Χαϊθάμ θυμάται πολύ καλά τα πρώτα μαθήματα μουσικής που έλαβε στο νησί. Μουσική.
Άκρως αντίθετα συναισθήματα περιέχει το επόμενο μας θέμα, καθώς άλλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία για μια οργανωμένη παραλία, η οποία είναι αφιερωμένη στον φασισμό και τον Μουσολίνι. Φασιστικά εμβατήρια, ακροδεξιά συνθήματα αλλά και αφίσες του Μουσολίνι είναι ορισμένα μόνο από τα όσα έχει επιβάλει ο υπεύθυνος της παραλίας. Παραλία Πούντα Κάνα. Ζώνη αντιδημοκρατική και υποκαθεστώς, γράφει η ταμπέλα στην είσοδο. 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, ο υπεύθυνος Τζάνι είναι δηλωμένος οπαδός του Μουσολίνι και δεν το κρύβει. Στις φωτογραφίες του μπαρ, στους κανόνες για αλλουόμενους. Penso al mio lavoro e a casa mia voglio ordine, pulizia e disciplina. Se questo vuol dire essere fascista, sono orgoglioso di esserlo. Στον ήχο του κινητού του. Φασίστα νέα. All'ingresso dello stabilimento e in spiaggia i bagnanti vengono accolti da cartelli come questo, ingresso riservato ai soli clienti, altrimenti manganello sui denti. Στις καμπίνες όπου αλλάζουν οι λουόμενοι έχει αναρτηθεί επιγραφή. Απαγορεύεται είσοδος, θάλαμος αερίων. Και όλα αυτά, καθώς από τα μεγάφωνα ακούγονται φασιστικά εμβατήρια, ύμνη στο ντούτσε. Τα ρεπορτάζ της Ιταλικής τηλεόρασης ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας που τον συνέλαβε με την κατηγορία του απολογητή του φασισμού. Αφέθηκε ελεύθερος ώρες μετά και συνεχίζει αμετανόητος με νέα τάκα. Στην παραλία μου, ο νόμος της δικαιοσύνης γεννάται από την κάνη του τουφεκιού. Μάλιστα, τι να πει κάποιος όταν ακόμη κυκλοφορούν τέτοια μυαλά ανάμεσά μας. Το ερευνητικό σκάφος της NASA Juno κατάφερε να αποθανατήσει από την πλησιέστερη απόσταση στα χρονικά καταιγίδα που βρίσκεται στην επιφάνεια του πλανήτη Δία. Πάμε όμως πρώτα να δούμε ένα τεράστιο παγόβουνο που αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική. Αυτό το ρήγμα απελευθέρωσε ένα από τα μεγαλύτερα παγόβουνα στην ιστορία. Με επιφάνεια 5.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βάρος 3 τρισεκατομμύρια τόνους, το παγόβουνο αφήνει την παγοκρηπίδα Larsen C κατά 12% μικρότερη. Είναι τόσο μεγάλο όσο δύο φορές το Λουξεμβούργο. We have no direct evidence to say how that might have happened or whether it wouldn't have happened had we not been warming the climate. But we mustn't forget that there's much more significant things happening elsewhere in Antarctica. Antarctica is losing mass at an alarming rate, and that is a climate warming signal that is much more important than this iceberg. Η αποκόλληση παρατηρήθηκε μέσω δορυφόρου της ΕΣΑ. Δεν θα υπάρξουν άμεσες συνέπειες όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Και με την πάροδο αρκετών χρόνων θα φανεί αν η αποκόλληση του παγόβουνου είναι ένδειξη ότι η παγοκρηπίδα Larsen C θα διαλυθεί. Το ερευνητικό σκάφος Juno της NASA, Ήρα στα λατινικά, κατάφερε να απαθανατήσει από την πλησιέστερη απόσταση στα χρονικά την τεράστια καταιγίδα στην επιφάνεια του πλανήτη Δία. Η Juno βρισκόταν 9.000 χιλιόμετρα πάνω από τα σύννεφα της κόκκινης καταιγίδας που έχει μήκος 16.000 χιλιόμετρα. Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του το 2011 και μόλις ένα χρόνο πριν κατάφερε να μπει στην τροχιά του Δία. Η NASA ανακάλυψε ακόμα κάτι για την επιφάνεια του ηλίου. Υπάρχει μια τεράστια κοιλίδα λίγο μεγαλύτερη σε μέγεθος από τη Γη. Η τρύπα οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις με το μαγνητικό πεδίο του ηλίου. Εκεί η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και μπορούν να προκληθούν ηλιακές καταιγίδες. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι νωρίς να γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθεί η τρύπα στο μέλλον, αλλά αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να σκοτεινιάσει τη Γη. Οι ηλιακές καταιγίδες τείνουν να επηρεάζουν ηλεκτρικά δίκτυα και δορυφόρους. Να προσγειωθούμε και πάλι στην Γη. Διήστανται οι απόψεις για τις τιμές στις παραλίες σε διάφορα είδη. Ο Α βρέθηκε επί τόπου και ζήτησε την άποψη των πολιτών. Οι διακοπές άρχισαν για τους περισσότερους και οι παραλίες του νησιού έχουν πλημμυρίσει από ντόπιους αλλά και ξένους τουρίστες. Τσουχτερές αποδεικνύονται οι τιμές σε πολλές παραλιακές περιοχές σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Ο ΚΟΤ επισημαίνει ότι η ανώτατη τιμή χρέωσης για ξαπλώστρες και ομπρέλες θάλασσας είναι τα 2,5 ευρώ για κάθε τεμάχιο. Πολλά φτηνά, πολλά φτηνά. I come to this beach nearly every day, but I had to buy my own sunbed because it just got ridiculously expensive.
to hire a bed. Αρκετοί είναι και αυτοί που φέρνουν όλα τα απαραίτητα μαζί τους από το σπίτι, έτσι ώστε να είναι πιο οικονομικό το μπάνιο στην παραλία. Για μας δεν κοστίσαν τίποτα, διότι φέραμε και την ομπρέλα μας και τα καθίσματα. Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΚΟΤ, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία θα επιλέξει να επισκεφθεί τις παραλίες της Λάρνακας, θα κληθεί να πληρώσει για 4 μπέρκερ, 2 μπουκαλάκια νερό, ένα φραπέ και μία μπύρα από 28 μέχρι 60 ευρώ. Τα φραπέ περίπου 10 ευρώ την ημέρα και κανέναν φαΐν άλλο 10-15 ευρώ, δεν είναι ακριβό. Για να έρθεις στην παραλία εδώ, θέλεις καταρχήν 2,5 ευρώ για το πάρκινγκ και 7,5 ευρώ για να πάρεις ομπρελίτσες, κρεβατάκια. Η συνέχεια για τον καθένα αλλάζει ανάλογα, θες να φέρεις κάτι μαζί σου ή να παραγγείλεις ούτε τις υπηρεσίες που είσαι εδώ. Λίγο ακριβότερη στα σνακ της παραλίας είναι η λεμεσός, με τον μπέρκερ να πωλείται από 5 μέχρι 16 ευρώ. 31 ευρώ μέχρι 50 ευρώ θα πληρώσει για τα ίδια προϊόντα μια οικογένεια στην ελεύθερη Αμόχωστο. Αξίζει να σημειωθεί πως η φθηνότερη τιμή του νερού 500 ml εντοπίζεται σε Λεμεσό και Παραλίμνη, όπου πωλείται στην τιμή των 50 cent και η ακριβότερη στην Αγία Νάπα, με κόστος που φθάνει τα 2 ευρώ και 30 cent. Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Πάμε να δούμε και την αθλητική μας ενημέρωση. Είναι μαζί μας ο Μάρκος Κορέλης. Μάρκο, καλό σου μεσημέρι, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Και οι τρεις ομάδες μας πανηγύρισαν χθες νίκες στους πρώτους αγώνες στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Απόλλωνας κλείδωσε ουσιαστικά την πρόκριση με το τελικό 3-0 απέναντι στη Ζάρια, ενώ ΑΕΚ και ΑΕΛ πήραν σημαντικό προβάδισμα ύστερα από τις εκτός έδρας νίκες τους με 1-0 απέναντι στις Cork City και Progress αντίστοιχα. Ζωάο Πέδρο στην εκτέλεση του κόρνερ. Έγινε το σούτ από κοντά. Να το κόρνερ. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκόρο. Πέδρο, περιμένουν τρεις συμπαίκτες του απέναντι. Έχει σφυρίξει. Πέναλτι. Παίρνει φορά ο Βραζιλιάνος. Εκτελεί και διπλασιάζει τα τέρματα του Απόλλωνα. Κράτησε ωραία την μπάλα στην κατοχή του και δείτε τον Ζωάο Πέδρο. Και πάλι σαν εξτρέμ να μπαίνει στην περιοχή και ο ίδιος να κάνει την προσπάθεια και να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, σημειώνοντας ένα εξαιρετικό γκολ. Σουάρες. Κάθε την πάσα για τον Αϊρόσα. Ευκαιρία εδώ για την ΑΕΛ. Το γύρισμα, το πλασέ γκολ. 0-1 η ΑΕΛ. Η οποία στο 66 καταφέρνει να σκοράρει. Και να πετύχει το πολύ πολύ σημαντικό εκτός έδρας γκολ. Πάει να γίνει το λάθος και γίνεται ευκαιρία εδώ για την ΑΕΛ να διπλασιάσει τα τέρματά της. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει στο δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση Αρουαμπαρένα. Δεν θα τελειώσει την φάση. Η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στους παίκτες της ΑΕΚ. Με το Λαρένα να ανεβαίνει. Καλή κίνηση από τον Τρισκόφσκι. Ψάχνει το πλασέ. Η μπάλα θα περάσει σε κόρνερ ο Φλωριάν. Μεγάλη ψάχνοντας τον Φλωριάν που κερδίζει την κεφαλιά. Βρίσκει τον Χέφελ. Η σέντρα είναι καλή, το γκολ την τελευταία στιγμή θα απομακρύνουν την μπάλα από τη σέντρα του Χέφελ, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε την ευκαιρία για την ΑΕΚ, το σουτ γκολ. 1-0 είναι ο Τρουγιόλς αυτός που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 70. Παρελθόν από την Ομόνια αποτελεί ο Άρης Σοηλέδης, ενώ οι πράσινοι αποδέχθηκαν πρόταση της Αμπερτίν για τον Κάρι Άρνασον, με τον Ισλανδό να βρίσκεται ήδη στη Σκωτία για τις τελικές επαφές. Η ΚΟΠ παρουσίασε το νέο τεχνικό της Εθνικής Κύπρου, Ραν Μπεν Σιμών. Και επίσημα τέλος από την Ομόνια ο Άρης Σοηλέδης. Όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι, ποδοσφαιριστής και σύλλογος προχώρησαν στην κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας. Τον ίδιο δρόμο μακριά από το τριφύλι αναμένεται να πάρει και ο Κάρι Άρνασον. Για τον κεντρικό αμυντικό κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την Αμπερτίν Σκωτίας, την οποία αποδέχθηκε η Ομόνια, καθώς ικανοποιήθηκαν οι οικονομικές της απαιτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν όλα κυλήσουν ομαλά, η Ομόνια θα βάλει στα ταμεία της περίπου 100.000 ευρώ για τον 34χρονο Ισλανδό. Σε διάσκεψη τύπου, η ΚΟΠ παρουσίασε το νέο τεχνικό της Εθνικής Κύπρου, Ραν Μπεν Σιμών. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ισραηλινός coach έστειλε το μήνυμα πως η Εθνική θα παίζει για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Η μεγαλύτερη πίεση που έχω ως προπονητής είναι αυτή που βάζω εγώ στον εαυτό μου, είπε ο κύριος Σιμών. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι προπονητής της Εθνικής Κύπρου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ο Ραν Μπεν Σιμών υποστήριξε πως υπάρχει πολύ καλό υλικό Κύπριων ποδοσφαιριστών και ότι η Εθνική Ομάδα έχει μεγάλη προοπτική για να πετύχει τους στόχους της.
Να παρακολουθήσουμε και την πρόγνωση για τον καιρό. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Α γύρω στις 6 παρά 10. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια.